Γεια σας, φίλοι μου. Γεια σας, φίλοι μου. Ξεκινάμε και το σημερινό live μετά από ένα μήνα, περίπου. 26 Μαΐου 2022. Αυτές τις ιστορικές στιγμές που ζει η ανθρωπότητα, τις περνάμε μαζί και συγχαρητήρια για τη συνεργασία μας. Όπως πάντα θα περιμένουμε τους φίλους μας να συνδεθούν, θα κάνουμε ένα πρόλογο και μετά, αν θέλετε, θέσετε τις ερωτήσεις σας ή τα θέματα που θέλετε. Περιμένουμε να μπουν μέσα. Τις ερωτήσεις σας γράφετε εδώ πέρα. Να, εδώ που πατάω. Εδώ. Συνοίξουμε το νερό. Λοιπόν, καλησπέρα. Εδώ που αυτό. Τα ατομικά μαθήματα συνεχίζονται. Οι διαλέξεις που κάνουμε μερικές Κυριακές του μήνα συνεχίζονται τις Κυριακές. Με την παρούσα ευκαιρία θέλω να σας πω ότι την Κυριακή θα έχουμε πολύ ωραίο, πολύ ωραία διάλεξη πάλι, με τίτλο «Τι είναι η σκέψη». Θα αναλύσουμε τη σκέψη, από πού βγαίνει, τι είναι στην πραγματικότητα και ποια είδη σκέψεων υπάρχουν. Από την ενεργητική, την παθητική, τη σκέψη που μας ενώνει από την ψυχή μας και οι σκέψεις που έρχονται από τις επιρροές, θα λέγαμε, του περιβάλλοντος. Και μετά διάφορους τύπους και ασκήσεις, όπως πάντα, που δίνουμε για να έρθουμε σε μια κατάσταση πρακτικής της θεωρίας. Βλέπετε, φίλοι μου, σας έχω ξαναπεί ότι όσο θεωρία και να μαθαίνετε, η έννοια της αναβάθμισης είναι να μπορούμε να βλέπουμε τον τύπο να διαδικάζεται σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις διαστάσεις, σε όλα τα σενάρια. Αυτό είναι στην πραγματικότητα η ένωση. Αυτή είναι η εσωτερική ένωση, μόλις μπορούμε να δούμε τη σχέση που έχουν μεταξύ τους τα ανώμια πράγματα. Λοιπόν, για να δούμε. Θέλω να μου γράψετε, αν ακούγουμε καλά, καταρχήν για να προχωρήσουμε. Αυτό το καιρό βλέπω οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα εσωτερικά θέματα, είναι σαν να παίρνουν μυρωδιές από ένα φαγητό. Με τα δικά μου τα μάτια, στην πραγματικότητα, ξεκινάνε και συμπεριφέρονται ακόμα επιφανειακά. Πρέπει να εισχωρήσουν σε περισσότερο βάθος αυτοπαρατήρησης, να μπορούμε να καταλάβουμε τις αιτίες που βγαίνουν από μέσα μας. Αυτό το καιρό όμως, φίλοι μου, συμβαίνουν πράγματα που δεν βασίζονται στη λογική. Η λογική στην πραγματικότητα θα πρέπει να πηγαίνει σε αρμονία, όπως έχουμε πει, με την ομοτέλεια. Και αν ορισμένες φορές η δική μας λογική δεν πάει με την ομοτέλεια, είναι επειδή δεν έχουμε καταλάβει την ουσία, θα λέγαμε, της αρχής της αρμονίας. Δεν έχουμε καταλάβει το πόσο μας ωφελεί. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Σπύρο. Κάθε μήνα που λέτε θα κάνω τα live, τα εθελοντικά σεμινάρια. Ένα κομμάτι πάντοτε είναι της μοιρασιάς, της προσφοράς. Ένα κομμάτι πάντοτε είναι πιο προσωπικό για να μπορούμε να δίνουμε σε παραπάνω τάξη και ισορροπία. Και ένα κομμάτι, θα λέγαμε, είναι εκείνο που βρίσκεται στο πιο εσωτερικό επίπεδο, που δεν μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί η γνώση μέσα σε αυτό το επίπεδο αρχίζει και διαδικάζεται εσωτερικά στον καθένα. Σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω, φίλοι μου, για τις γλώσσες επικοινωνίας τις οποίες υπάρχουν. Από τα ανώτερα μαθηματικά, που θα λέγαμε είναι, πλησιάζουν τον κόσμο της διαίσθησης, μέχρι τις ψυχικές σχέσεις, όταν μιλάμε για φως, ίσως τις γεωμετρικές,
που είναι πάνω από την έννοια το μαθηματικό της άλγεβρας, γιατί όσο ανεβαίνουμε διαστάσεις δουλεύουμε με πιο γεωμετρικά σύμβολα αριθμητικά παρά με την άλγεβρα. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, φίλοι μου, για τη γλώσσα της σκέψης, για τη γλώσσα του συναισθήματος και γενικά για όλες τις επικοινωνίες. Αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι τη γλώσσα στην πραγματικότητα τη δημιουργούμε εμείς. Και πάνω εκεί βασιζόμαστε για να μπορούμε να μεταδώσουμε ορισμένα πράγματα. Κάθε γλώσσα δηλαδή υπάρχει σε ένα συγκεκριμένο τύπο διάστασης. Οπότε αναλόγως το σε τι διάσταση βρίσκεται η συνείδησή μας, για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε, φτιάχνουν οι οντότητες μεταξύ τους τις διάφορες γλώσσες επικοινωνίας. Όταν δύο ξένοι άνθρωποι θέλουν να μιλήσουν προφορικά, τι λέμε, μαθαίνουν και οι δύο οι αγγλικά ή μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας να μπορούν να επιλέγουν. Αυτή η γλώσσα, φίλοι μου, έτσι σε όλα τα επίπεδα, όσο η συνείδησή μας ξυπνάει, αρχίζει και επικοινωνεί σε παραπάνω επίπεδα. Όμως τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, στην παρούσα εποχή που βρίσκεται ο άνθρωπος. Αυτό του είδους της γλώσσας, ενώ στην πραγματικότητα ενώνει και επικοινωνεί όχι μόνο το εξωτερικό με το εξωτερικό, αλλά και το εσωτερικό με το εσωτερικό, έχει χάσει την ουσία της. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν επικοινωνούν με τη γλώσσα της επικοινωνίας. Στην πραγματικότητα δεν είναι συνειδητή στη γλώσσα επικοινωνίας τους. Ακόμα λοιπόν μέσα τους δεν επικοινωνούν με τον εαυτό τους. Οπότε εκείνη τη γλώσσα, την πιο απλή που ξέρουμε όλοι, του κορμίου. Το τι συμπεριφορά έχει το κορμί μας. Αν στεκόμαστε κανονικά, αν στεκόμαστε καμπουριαστά, υπάρχει αυτή η γλώσσα. Ακόμα και σε αυτή τη γλώσσα βλέπετε δεν είναι όλοι επικοινωνιακά αφυπνισμένοι πάνω στην λειτουργία και στην παρατήρηση το πώς στέκεται το κορμί. Επίσης θα λέγαμε μια άλλη γλώσσα, την προφορική, αυτό που ξέρουμε όλοι, κοινά. Βλέπετε ότι τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν τις λέξεις. Αν και η αρχαία ελληνική και άλλες γλώσσες ενώνουν την ουσία, δηλαδή τα σύμπαντα μεταξύ τους, για να μπορεί να φανεί πρακτικά η ουσία, η ιδέα να φέρνει πράξη, γιατί είπαμε η πράξη στην πραγματικότητα τι είναι, είναι η κίνηση, εδώ η υλική κίνηση της σκέψης. Οπότε είναι φτιαγμένη έτσι η γλώσσα, ώστε να μεταδίδει την πραγματική συνειδητότητα, τη σκέψη. Και η σκέψη είναι φτιαγμένη έτσι για να μεταδίδει αυτό που ήδη υπάρχει στο σύμπαν. Όταν εμείς λοιπόν αρχίζουμε και βγάζουμε σαν ανθρωπότητα τη σκέψη μας από το σύμπαν, είναι στην πραγματικότητα να μην δεχόμαστε να χρησιμοποιήσουμε σωστά τη γλώσσα, παραδείγματος χάρη τα ελληνικά, ή τη γλώσσα συνειδησιακά. Οπότε πέφτουμε σε μερικά λάθη από την μηχανικότητα τη συνεχόμενη και έτσι δυστυχώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε την ερμηνεία τη σωστή των λέξεων που χρησιμοποιούμε. Λίγο πολύ όλοι καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δώσουμε ερμηνεία στα λόγια μας, ερμηνεία στη σκέψη μας, αλλά δεν γίνεται αν δεν την παρατηρήσουμε. Οπότε μόλις παρατηρήσουμε τη γλώσσα επικοινωνίας, μπορεί να επικοινωνούμε με τον άλλον, αλλά δεν επικοινωνούν οι εσωτερικοί εαυτοί μας. Μπορεί να επικοινωνούμε με τον άλλον, «Γεια σου Βαγγέλη, τι κάνεις, είσαι καλά», αλλά στην πραγματικότητα αυτά που λένε, η ήχη τους, οι τονίς τους και η ουσία της συνειδητότητας που υπάρχει μέσα σε αυτή την λεκτική, θα λέγαμε, λέξη, φράση, δεν αντυχεί αρμονικά με αυτό το οποίο έχει φτιαχτεί η ίδια η γλώσσα να μας δίνει. Οπότε όσο οι άνθρωποι πέφτουν στον υλισμό, όσο οι άνθρωποι πέφτουν στην περιφέρεια, χάνουν την αιτία, μένουν μόνο στο αποτέλεσμα. Βλέπετε, όταν λειτουργούμε μόνο με τις 5 αισθήσεις, τι κάνουμε, λέμε, ζούμε στη στιγμή. Σκεφτείτε το, ο άνθρωπος που είναι στις 5 αισθήσεις τους, τι κάνει, ζει στη στιγμή. Γιατί δεν σκέφτεται. Οι 5 αισθήσεις όμως ποτέ δεν είναι άρκετες για να μας δείξουν το πραγματικό. Οπότε ένας άνθρωπος που ζει στιγμή χωρίς έχει αφυπνίσει τον εσωτερικό εαυτό του, καταλήγει να μην είναι άνθρωπος και συμπεριφέρεται τελείως ρομποτικά, μηχανικά. Παραδείγματος χάρη, η έννοια του χρόνου μέσα του φεύγει και είναι μόνο η έννοια του χώρου. Κάθε φορά λοιπόν που ζούμε εμείς τις 5 αισθήσεις μας, τι έχουμε, την έννοια του χώρου. Είμαστε χωρικοί. Μας λείπει ο χρόνος.
Η έννοια του χρόνου τι είναι, η μνήμη στην πραγματικότητα. Τι επαφή και πόσο σύνδεση έχω με το δικό μου υποσυνείδητο, με τη δική μου ψυχή. Με τι πληροφορία ζω στο χώρο. Άρα ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να μπαινοβγαίνει σε αυτά τα δύο τμήματα. Γιατί αν ήταν μόνο στο χώρο, θα λειτουργούσε πάνω κάτω σαν τα ζώα. Ναι, με να λειτουργούμε στη στιγμή, αλλά χωρίς συνείδηση. Για βάλτε κάποιον, όπως σας έχω πει και έχω γράψει, στις διαλέξεις που έχω γράψει, elefterignomi.blogspot.com, έγραψε ότι το Alzheimer είναι στην πραγματικότητα ένας αντίκτυπος για το τι είναι η συνείδηση της ανθρωπότητας, η βασική ασθένεια της ανθρωπότητας. Όχι μόνο κυριολεκτικά, αλλά και μεταφορικά. Δηλαδή τι, ας πούμε ένας άνθρωπος δεν θυμάται, ζει στο τώρα, μόνο στις πέντε αισθήσεις του και ακούει τις ορμές του, θα λέγαμε, εν πάση περιπτώσει, ακολουθάει. Θα ξεκινήσει, θα πάει κάπου, θα πληρώσει, θα πει σε ένα πούλμαν, θα ακολουθήσει το πούλμαν όπου πάει. Μετά θα μπει σε ένα άλλο, μετά θα μπει σε ένα τρένο, μετά θα μπει κάπου, μετά θα μπει κάπου αλλού. Στην πραγματικότητα όμως θα χαθεί και δεν θα ξέρει και από πού έχει ξεκινήσει. Αυτό το πράγμα έχει συμβεί τώρα στην ανθρωπότητα. Είναι ωραία να λέμε τις έννοιες να ζούμε στο τώρα, αλλά πρέπει να τις συνειδητοποιούμε. Είναι ωραία να λέμε τις έννοιες αγαπάω, ψυχή, το ένα το άλλο, αυτά πράγματα, κόσμο, σύμπαν, όλα είναι ένα, αλλά πρέπει να συνειδητοποιούμε. Την άλλη φορά είχα γράψει κάτι που ήταν δύσκολα κατανοητό. Είχα γράψει ότι οι άνθρωποι δηλώνουν αλήθειες από σοφούς, δηλώνουν αλήθειες τύπου Σοκράτης, τύπου Πυθαγόρας, δηλώνουν αλήθειες, αλλά δεν τις καταλαβαίνουν το ίδιο. Γιατί δεν έχουν τη συνείδηση του Σοκράτη, γιατί δεν έχουν τη συνείδηση του Πυθαγόρα. Αλλά λένε ο Πυθαγόρας δεν έτρωγε κρέας και είπε αυτό και αυτό. Α, ο Πυθαγόρας είπε έτσι, α, ο Σοκράτης είπε αυτό. Δηλαδή με λίγα λόγια ταυτίζονται εκείνη την ώρα με τη συνείδηση του Σοκράτη, αλλά ο Σοκράτης είχε πει και άλλα πράγματα. Ο Χριστός είχε πει και άλλα πράγματα. Αυτός όμως διαλέγει μόνο εκείνα που το εγώ του θα τον κάνει να νιώσει σε εκείνο το επίπεδο ότι κατέχει τη γνώση. Βλέπετε, έχει γεμίσει ο κόσμος με γνωμικά τώρα αυτόν τον καιρό. Από ανθρώπους όμως που δεν πλησιάζουν καν τη συνειδητότητα αυτού που τα έγραψε. Αλλιώς θα βγάζετε δικά σας. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι εκείνη την ώρα πρέπει να συνειδητοποιούμε στα βάθη κάθε φορά τη λέξη και να την ενώνουμε στην αρμονία, θα λέγαμε, έτσι, που έχει μέσα της, για να μπορεί να μας εντάξει και μας μέσα σε αυτό που εκείνη συνδέεται, για να έχουμε τη συνειδητότητα την ανάλογη και ότι μιλάμε να ξέρουμε πώς να ενωνόμαστε πλέον με τον κόσμο της ιδέας. Αν η ιδέα μας λοιπόν έχει ξεφύγει, δεν θα το καταλάβουμε ποτέ, αν δεν καταλαβαίνουμε αυτά που λέμε. Αν η ιδέα μας έχει ξεφύγει, δεν θα καταλάβουμε ποτέ, αν δεν καταλαβαίνουμε τις πράξεις μας. Οι γλώσσες λοιπόν επικοινωνίας μας έχουν γίνει τέτοιες σε αυτό το βαθμό, ώστε να μην μιλάμε με τον εσωτερικό εαυτό μας και εμείς να είμαστε οι διάμεσοι και μετά με τον άλλον, αλλά έχουν γίνει κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν χρησιμοποιούμε σωστά, όπως πολλά εργαλεία. Έχει εκφυλιστεί και η γλώσσα, όπως πολλά άλλα πράγματα έχουν εκφυλιστεί. Οπότε κάθε φορά που βλέπω αυτά τα πράγματα, ξέρω ότι λείπει η συνειδητοποίηση. Δεν μπορείς να λες ένα κομμάτι ενώ έχει πει ο άλλος ολόκληρη διδασκαλία. Γιατί πολύ απλά αυτό το κομμάτι απομονωμένο, τι σημαίνει, ότι είναι μια εγωιστική πράξη που θέλεις να δείξεις, να προσφέρεις για τους λόγους σου. Και καταλήγουμε λοιπόν από αυτό που γράψα στην ανάρτηση, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, ενώ δηλώνουν μια αιτία, δηλώνουν μια αλήθεια, στην πραγματικότητα η μηχανική σκέψη τους που διοικείται από το εγώ τους παίζει τη μάσκα της αιτίας. Δηλαδή ένας άνθρωπος που ζει στο αποτέλεσμα και δηλώνει ότι ξέρει κάποιες αιτίες για το αποτέλεσμα που ζει, φτάνει σε εκείνο το σημείο λοιπόν, φίλοι μου, να ξεκινάει να χάνεται, θα λέγαμε, στον κόσμο του εγωισμού. Γιατί? Γιατί δεν έχει συλλάβει το μηχανισμό της σκέψης του. Οι περισσότερες λοιπόν φορές που είναι σε λύθη ο άνθρωπος είναι γιατί ο μηχανισμός της σκέψης του καλύπτεται με ένα πέπλο ασυνειδησίας. Και εμείς βλέπουμε μόνο το αποτέλεσμα του μηχανισμού της σκέψης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να διαχωρίσετε τον εαυτό σας, να το πάτε ακόμα πιο βαθιά, έξω από το μηχανισμό της σκέψης σας, έξω ακόμα και από τη γλώσσα επικοινωνίας,
αν θέλετε να βρείτε το αντικειμενικό. Αλλιώς όλοι μας θα είμαστε έρμεα των προγραμμάτων, έρμεα του τρόπου επικοινωνίας, έρμεο του εγκεφάλου, έρμεο των συνάψεων του εγκεφάλου μας. Οπότε τι χρειάζεται? Χρειάζεται εσωτερική δουλειά, να βγούμε, να αποταυτιστούμε τελείως από τον τρόπο που λειτουργεί το μυαλό μας, θα λέγαμε. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, τι βλέπουμε? Τον άνθρωπο να έχει πέσει στον ηλισμό, στην επιφάνεια, χωρίς να ξέρει την ύλη, γιατί δεν ξέρει το μηχανισμό που φτιάχνεται η ύλη. Γιατί πρέπει να είσαι πνευματικός για να ξέρεις το μηχανισμό που φτιάχνεται η ύλη. Γι' αυτό λοιπόν η ληστής και πνευματικός πάντα είναι ένα. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι όποιος φτάνει στην κατάσταση της πνευματικότητας δεν απέχει από την ύλη, αλλά καταλαβαίνει το μηχανισμό πίσω από την ύλη. Όταν φτάνετε να αγαπήσετε έναν άνθρωπο, δεν μαθαίνετε μόνο το εξωτερικό του κορμί, δεν μαθαίνετε μόνο το όνομά του, αλλά μαθαίνετε και τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Γιατί το νιώθετε και μέσα σας. Και λέτε, τον αγαπάω, τον γνωρίζω, τον ξέρω. Τον άγω εις το παν. Έτσι πρέπει να άγετε εις το παν όλα τα πράγματα. Να τα αγαπήσετε. Πρώτα όμως, τι πρέπει? Να μάθετε τον τρόπο. Ακούω συνέχεια, αγάπα τον εαυτό σου, αγάπα τον εαυτό σου. Ποιον εαυτό σου? Το δάχτυλο. Άμα σου λέω αγάπα το δάχτυλό σου, θα λέξεις, μα δεν είναι το δάχτυλό μου όλος εαυτός μου. Πρέπει να αγαπάω και δαχτύ μου. Πρέπει να αγαπάω και τη μύτη μου. Έτσι ακριβώς ακούω τους ανθρώπους να λένε αγάπα τον εαυτό σου. Ποιον εαυτό? Τον εαυτό που εσύ αντιλαμβάνεσαι. Έχεις γνωρίσει τον εαυτό σου για να τον αγαπήσεις? Έχεις δει τι είναι? Ξεκινάμε λοιπόν να δίνουμε συνείδηση πάνω στον τρόπο σκέψεως, γιατί αυτή είναι μεγάλη ζημιά. Όλοι είστε σε σοφή κατά την ψυχική σας έννοια, γιατί όλοι κουβαλάτε ιστορικό βιβλιοθήκης. Όλοι κουβαλάτε ιστορικό από τόσες εμπειρίες που έχετε. Όλοι είστε σοφοί εν δυνάμει. Όλοι έχετε ένα σοφό εαυτό μέσα σας. Όλοι έχετε τον έμπειρο εαυτό μέσα σας. Αυτόν που θυμάται τα πάντα. Σε αυτή την εσάρκωση. Πόσο χρόνο είσαι, 50? Έχεις έναν εαυτό που 50 χρόνια όλα να δευτερόλεπτα τα θυμάται. Εσύ τι θυμάσαι? 5 μέρες. Είσαι 40, έχεις έναν εαυτό που 40 μέρες, 40 χρόνια τους έχεις περάσει, τα θυμάται και τα 40 χρόνια, κάθε δευτερόλεπτο. Εσύ πώς θα θυμάσαι? Άμα τα βάλουμε μαζί, κάνα μήνα, ξέρω εγώ, κάνα χρόνο. Άρα κοιτάτε τη συνειδητότητα που έχει προσωπικότητα με τον έμπειρο εαυτό σας. Όταν λοιπόν ο έμπειρος εαυτός έχει όλη την εμπειρία της βιβλιοθήκης που γράφεται κάθε φορά σαν έρχεστε στην εσάρκωση και εσείς είστε μόνο, θα λέγαμε, 10 χρονών, τότε έχετε ένα σοφό που σας παρακινεί, το 10χρονο, εσάς δηλαδή, για να μάθετε την αλήθεια, να σας εκπαιδεύσει. Και εσείς λέτε αυθονία, θέλω λεφτά. Έχετε ενώσει την αυθονία με το χρήμα. Λες και δεν μπορεί κάποιος να νιώσει αυθονία όταν δεν έχει λεφτά. Και εσείς λέτε, α, πνευματικότητα, τρελαλό, τρελαλό. Και σου λέει, όχι, πρέπει να περάσει μερικές εκπαιδεύσεις. Και εσύ έχεις διώξει τον νεότερο εαυτό, ότι να είναι εκπαιδευτής και το θες να είναι ένας καλός μπαμπάκας που σου δίνει τα πάντα εκείνη την ώρα που θέλεις. Εσύ, άμα ήσουν στον μπαμπά σου και ήσουν ένα κακομαθημένο παιδί 10 χρονών, θα σου κάνει όλα τα χατήρια ο πατέρας σου. Θα σε βγάζει κακομαθημένο. Άρα καταλαβαίνουμε, φίλοι μου, ότι εδώ πέρα τι γίνεται. Γίνεται λοιπόν το εξής. Μέσα σας όλοι έχετε ένα εμπειρίο εαυτό. Απ' τη λύθη όμως που έχουμε συνειδητό και υποσυνείδητο, εσείς είστε, τα λέγαμε, μόνο ό,τι θυμάστε κάθε φορά. Πρέπει να μεγαλώσει η μνήμη σας. Πρέπει να μεγαλώσει η ενθύμηση. Και όσο μεγαλώνει η ενθύμηση, θυμάστε παραπάνω. Και όταν μάθετε και θυμηθείτε τα πάντα, τότε ανώτερος εαυτός, ο έμπειρος εαυτός σας και εσείς θα γίνετε ένα. Θα έχετε πρόσβαση στη δική σας βιβλιοθήκη. Άρα όλοι έχουμε μέσα ένα σοφό που μας πάει τα νεύρα, που μισούμε. Γιατί όσο είμαστε κακομαθημένα παιδιά, δεν δεχόμαστε τη ζωή, απογοητευόμαστε. Γιατί μου το έκανε αυτός ο άλλος, γιατί έγινε έτσι, το κακό, και είμαι ενάντια στη βία, ενάντια στο bullying, ενάντια στο ένα, ενάντια, γιατί εγώ πονάω και δεν ξέρω τον τρόπο να χρησιμοποιήσω αυτά τα πράγματα για να αναβαθμιστώ. Και φταίει το bullying που υπάρχει. Γιατί εγώ θέλω παράδεισο, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να επιβιώσω. Γιατί δεν ξέρω τον τρόπο. Και επειδή δεν ξέρω τον τρόπο, και όχι μόνο εσείς και 500 άλλοι άνθρωποι, τι κάνουμε? Θέλουμε να εξαφανιστεί η αμαγεία, η βία, ο πόλεμος, η φτώχεια, τα πάντα να εξαφανιστούν. Γιατί εγώ δεν μπορώ τι? Να καταλάβω την αιτία. Βλέπετε? Γιατί όταν εμείς συνειδητοποιήσουμε την αιτία, τότε δεν θα τα βάζουμε με το αποτέλεσμα. Γιατί δεν τα βάζεις με το αποτέλεσμα? Ποιος παλεύει με το αποτέλεσμα?
Είναι σαν να παλεύετε με τον καθρέφτη, την αλλάξετε πόσα εσείς. Τόσο κουτό φαίνεται. Και βγαίνουν όλοι οι ψυχολόγοι, ακαδημαϊκοί, ιστορίες, καλοθελητές, όλοι που μιλάνε, που τα ξέρουν όλα και έχουν φτιάξει διαλεκτικές τέτοιου τύπου, αλλά ξεκινάνε από την αρχή της αναπηρίας. Ότι είστε ανάπηροι, κακόμεροι, δεν μπορείτε. Έτσι δεν είναι. Και αντί να ξεκινήσουν να σπάνε πιο πριν ότι δεν είστε όλα αυτά τα πράγματα και ότι έχετε τη δύναμη, το πρώτο πράγμα που κάνουν και το έχουν παρακάνει, θα λέγαμε αυτό, καιρό στην ανθρωπότητα, είναι να κοιτάνε την ύλη. Και όταν λοιπόν κοιτάνε μόνο την ύλη, δεν θυμούνται τον μηχανισμό. Και όταν εσύ κοιτάς μόνο την ύλη και όχι τον μηχανισμό, δεν μπορείς να ξέρεις την αιτία. Λέτε, η επιστήμη ποτέ να φτάσει στην αιτία και να μπορεί να διαλύσει την ασθένεια. Δεν γίνεται. Γιατί απλά κοιτάνε η επιστήμη της ύλης. Πρέπει να πάμε λοιπόν στον αόρατο μηχανισμό κάθε φορά. Και μόλις φτάσουμε σε εκείνο το σημείο που λέγεται η συνείδηση και δούμε τελικά ότι δεν είναι ένα Big Bang, έτσι, γιατί και καμπάνα να χτυπήσεις και έκρηξη να κάνεις και το Big Bang να γίνει, κάπως πρέπει να το κάνει. Δυστυχώς βγάζουν απ' έξω τον Θεό. Και σου λέει, έλα μωρέ, αυτό ήταν, ρίξαμε εκείνο εκεί και αυτό έγινε έτσι και αυτό εξελίχθηκε και είναι όλα μηχανική. Ναι, αλλά ποιος το ξεκίνησε. Ποια είναι η νοημοσύνη πίσω από αυτό. Δεν υπάρχει η νοημοσύνη έτσι. Βγάζουν τον εαυτό τους απ' έξω. Κάνουν πειράματα χωρίς να βάζουν μέσα την αρχική όθηση. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα πράγματα σας τα λέω γιατί πρέπει να σας δώσω ένα παράδειγμα το πώς είναι να μάθει να σκέφτεστε καθαρά, ειλικρινά, έμπρακτα, πρακτικά και με αρμονία ως προς την ιδέα. Δυστυχώς η σκέψη των ανθρώπων, σας είπα, αλλάζει και έχει φέρει όλο αυτό τον αρτισμό. Άμα θέλω να σας μιλήσω ακόμα πιο εσωτερικά, θα σας μίλαγα για την εγωκεντρική αυτή ενέργεια που υπάρχει, την εντροπική της γης που μεγαλώνει αυτόν τον καιρό. Όπως και εσάς μέσα σας, μεγαλώνει αυτή η ενέργεια στον κάθε έναν εαυτό σας και τραβάει τα πράγματα μέσα σας, σαν να σας συστήσει το κέντρο. Γι' αυτό βλέπετε διαλύουν οι σχέσεις, γιατί ο καθένας πάει τη συνείδηση στην ατομικότητα. Δεν με νοιάζει το συλλογικό, θέλω εγώ να κάνω το γουστάρο. Δεν με νοιάζει η οικογένεια, θέλω εγώ να αναβαθμιστώ. Δεν με νοιάζει τι θα κάνω, εγώ θέλω να πάρω τις εμπειρίες, τη δική μου ανάπτυξη. Αυτή η ενέργεια, η εντροπική μέσα μας, μας βάζει στο κέντρο, διαλύει όλα τα απ' έξω και τα ξανατραβάει. Και αυτό συμβαίνει στη γη αυτόν τον καιρό. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντική και δυνατή αυτή η ενέργεια, αυτούς τους καιρούς που λένε σιδηρά εποχή και μαύρη, που στην ανθρωπότητα φαίνεται αυτή η μαυρίλα λόγω του διαχωρισμού, των πολέμων και όλων αυτών των σχέσεων ανακατετάξεων, έτσι, και ο καθένας λοιπόν να μπαίνει στον κόσμο του. Θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα πράγματα για να σας δώσω παραπάνω αιτίες να έχετε για να καταλαβαίνετε τα αποτελέσματα. Όμως το θέμα είναι ότι πρέπει να αλλάξετε πρακτική όσον αφορά τη σκέψη σας. Και αυτό γίνεται, φίλοι μου, μόνο συνέχεια με την έννοια του σωστού διαλογισμού. Ένας λοιπόν μια φορά με ρώτησε και μου είπε, σταμάτη, εγώ θέλω αυθονία. Και του λέω, δεν γίνεται, γιατί μέσα σου η σκέψη, ο τρόπος που σκέφτεσαι είναι αρνητικός και συνέχεια η δόνησή σου θα είναι τέτοια που για να στο δείξει λοιπόν αυτό το πράγμα ο καθρέφτης θα φαίνεται ότι είσαι δυσαρμονικός αφού σκέφτεσαι δυσαρμονικά. Οπότε άμα θες την αυθονία, την αρμονία, πρέπει να αλλάξει μέσα σου. Και ψυχολογικά σε ρίχνει, σου χαλάει τη δόνηση. Και μου λέει λοιπόν αυτό το μυαλό. Δηλαδή άμα πάρω χάπια, μου λέει, και πιο ναρκωτικά ή οτιδήποτε και φτιάξει δόνησή μου, κατευθείαν μου λέει θα νιώσω αυθονία. Θα σας αφήσω λίγο χρόνο να απαντήσετε εσείς, πριν απαντήσω. Εδώ βλέπουμε τη διαβολή. Εδώ βλέπουμε ο κάθε άνθρωπος λοιπόν ότι χρησιμοποιεί άλλα πράγματα για να έρθει περιστασιακά σε μια κατάσταση να νομίζει ότι ξεγελάσει το σύμπαν. Να νομίζει ότι ξεγελάει το υποσυνείδητο. Το μόνο που κάνετε λοιπόν είναι να χάνετε το συνειδητό κομμάτι του σε μια μορφή αυθονίας επειδή δεν έχει την αντίληψη τη σωστή με το περιβάλλον. Οπότε θα λέγαμε ένας πρεζάκιας μπαίνει μέσα στα αστρικά του παιδεία, στο υποσυνείδητο, χάνεται γιατί δεν έχει επαφή με το περιβάλλον. Ένας εγωιστής κάνει το ίδιο. Ένας ναρκισσιστής κάνει το ίδιο. Ένας οποιοδήποτε τραβιέται στον κόσμο του και δεν έχει με το περιβάλλον, τι γίνεται, βλέπει την αυθονία και αυτή τη χαρά, το δέος, νιώθουν αυτόν τον καιρό οι άνθρωποι. Τρελαίνονται για να νιώσουν καλά. Μα άμα θες να σε τρελώσω, ορίστε, στον Δαφνή, γεμάτο τρελή. Είναι αφυπνισμένοι. Ξέρετε τι τρελά βλέπω από αυτά που ακούω. Μην σου πω στο Facebook αυτά γενικά. Ο καθένας λοιπόν, επειδή δεν μπορεί να έχει την πρακτική σκέψη, γιατί άλλωστε αλλάζαμε και την πραγματικότητά μας, έτσι.
τι κάνει, στον κόσμο του. Οπότε τι γίνεται, μπαίνει στην τρέλα του, μπαίνει στην δική του κατάσταση. Όταν λέμε τρέλα, τι εννοούμε, εννοούμε ότι αυτά που νιώθει, έτσι, τι δεν μπορεί, να τα κάνει πρακτικά και να αναπαράξει, έτσι, αιτίες στο συλλογικό που ζούμε όλοι μέσα. Να φανεί. Βλέπεις έναν άνθρωπο, λες, έχει καλλιδόνηση, είναι τρελός. Θα πάει να πηδήξει από το παράθυρο. Θα έρθει ο άλλος να το σκοτώσει. Θα πάει να πέσει ένα φορτηγό. Θα κάνει τρέλα, αν δεν έχει και τη γνώση μας. Μα η γνώση βασίζεται ανάμεσα σε εμάς και τη σχέση μας με το περιβάλλον. Πού βασίζεται η γνώση? Γιατί? Γιατί τι είναι το περιβάλλον? Είναι σαρκωμένη ιδέα. Όταν εμείς λοιπόν δεν μπορούμε το περιβάλλον να το αποδεχτούμε, τι δεν αποδεχόμαστε? Τον ανώτερο εαυτό μας, το Θεό. Όσο τρελό και να είναι, είναι σαν να λες ο μηχανισμός φταίει, δεν φταίω εγώ. Με την έννοια ότι κάνει λάθος ο Θεός. Και φέρνει βία, πόλεμο, αυτά. Ενώ ο μηχανισμός είναι θεϊκός, δεν το καταλάβετε. Ο μόνος που φταίει, συσσαγωγικά, είναι η λύθη που έχει ο άνθρωπος στο μηχανισμό. Οπότε τι κάνουμε, γιατί τα βάζουμε με τις σκιές, αφού δεν ξέρουμε τι μπαίνει μπροστά στο φως μας. Αυτό ακριβώς το πράγμα ήθελα λοιπόν να πω σήμερα. Και θέλω να είστε συνειδητοί. Ο καθένας που λέει παραδίδει τη γνώση, αυτόν τον καιρό, καλά κάνει και την παραδίδει. Αυτό είναι στην δική του εσωτερική κατάσταση, στο δικό του κάρμα, το τι θα κάνει. Αυτό που θέλω να σας πω είναι να προσέχετε λίγο, γιατί ο κάθε ένας που ξέρει παραπάνω, τώρα τελευταία, λόγω είπαμε, του κομπλεξισμού, το ονομάζεται δάσκαλος. Δάσκαλος λοιπόν μπορεί να είναι ένα παιδάκι που πηγαίνει Τετάρτη Δημοτικού, σε αυτό που είναι Τρίτη. Παρ' όλα αυτά, στο σχολείο που έχετε εσείς τα παιδιά σας, άμα βγάζαν τον καθηγητή και βάζαν εκεί πέρα ένα παιδάκι από την Πέμπτη να τους κάνει μάθημα, όλοι θα λέγατε, μα τι είναι αυτά τα πράγματα, είναι τρελά. Το παιδάκι μπορεί να ξέρει παραπάνω σε Τετάρτη σαν την Τρίτη, αλλά πώς θα παραδώσει το μάθημα, είναι και άλλα στη μέση, είναι ψυχολογία, είναι πώς θα το προσεγγίσει, είναι να απαντάει ερωτήσεις, είναι χίλια δύο πράγματα. Πώς γίνεται αυτό, να φτάσει ένα στάδιο. Έτσι ακριβώς, φίλοι μου, είναι και η φώτιση. Αν κάποιος δεν φτάσει στη φώτιση, δεν είναι πραγματικά δάσκαλος να μπορεί να βοηθήσει τον άλλον. Εσείς βλέπετε πολλούς φωτισμένους. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε εκατομμύρια δασκάλους. Γι' αυτό σε αυτή την εποχή τι λένε, ότι στους τυφλούς επικρατεί ο μονόθερμος. Έτσι βλέπετε όλο το αλαλούμ που υπάρχει με τις πληροφορίες απ' έξω. Γιατί? Γιατί κάθε ένας στο εγώ του και στη μούρλα του και στην τρέλα του τι θέλει? Θέλει να φτιάξει το εγώ του, οπότε σου λέει κάτσε να βρω έναν χειρότερο από μένα για να τον μάθω. Βλέπετε? Όμως η μη μάθεια λένε ότι χειρότερη της αμάθειας. Οπότε αν πάτε να κάνετε μια εγχείρηση, μην πάτε σε αυτόν που έχει πάρει το δίπλωμα, πηγαίνετε στον πρωτοετή, εσείς οι μάγκες που είστε δάσκαλοι όλοι. Αλλά και δεν θα κάνετε αυτό το πράγμα, θα πάτε σε κάποιον γιατί την εγχείρηση πρέπει να έχει εμπειρία, να την κάνει, να ξέρει, να έχει παρέξει στο πανεπιστήμιο, να διδάξει. Στα άλλα όμως πράγματα δεν τα κάνουμε. Βλέπουμε λοιπόν η σκέψη μας να είναι πρακτική, δεν λειτουργεί εκεί αλλιώς και εκεί αλλιώς και εκεί αλλιώς, γιατί ξέρει τους τύπους. Εκεί είναι το ίδιο, εκεί είναι το ίδιο, εκεί είναι το ίδιο, εκεί είναι το ίδιο. Άρα κάτι μπαίνει μέσα μας και αλλάζει τη μηχανική της σκέψης μας. Και αυτό μπορεί να είναι λύθη καμιά φορά. Ή μπορεί να είναι ο εγωισμός καμιά φορά. Βλέπετε, κάποιος να ξεκινήσει την αυτογνωσία σημαίνει το πρώτο πράγμα, το πρώτο σοκ που παθαίνει κάποιος στην αυτογνωσία, να καταλάβει ότι δεν ξέρει. Άρα πάντοτε πρέπει να τσεκάρει τον εαυτό του και ποτέ να μην δίνει εμπιστοσύνη ότι ξέρει μόνο αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Όταν λοιπόν ξεκινάμε εμείς για να φτάσουμε στη φώτιση, υπάρχουν διαδικασίες. Ο ένας, ο πρώτος, θα μιλήσω στη διάλεξη γι' αυτό, απλά θα το πω έτσι αλληγορικά λίγο και μετά θα ξεκινήσω να απαντάω στις ερωτήσεις σας. Ο πρώτος είναι αυτός που είναι μέσα στο μαύρο σπίτι και ξεκινάει να έχει ένα μικρό κεράκι. Αυτός λοιπόν με το μικρό κεράκι τι κάνει? Προχωράει μέσα σε ένα σπίτι, στοιχειωμένο, γιατί τη βλέπει σκιές από εδώ, σκιές από εκεί. Δεν μπορεί να δει βάθος πέρα από ένα μέτρο. Κουτουλάει, κάνει, δείχνει, οπότε πρέπει να προσέχει, να πηγαίνει αργά και να προσέχει. Και αυτό λέγεται εγρήγορση στην πραγματικότητα. Οι περισσότεροι κοιμούνται, δεν βλέπουν, είναι στη δεύτερη κατάσταση. Η δεύτερη κατάσταση είναι ο συνειδητός οραματισμός. Αρχίζεις και τι κάνεις? Για να μην φοβάσαι λοιπόν από τις σκιές και από τα πράγματα και φοβάσαι, μην σκοτωθείς, μετά τι λες, κάτσε να νιώσω καλά. Αρχίζεις και ξέρεις ότι η διόνυσή σου είναι δική σου. Οπότε κάνεις συνειδητό οραματισμό. Επιφέρεις ένα αποτέλεσμα στον εαυτό σου εκτός από την επίρρεια του περιβάλλοντος. Άρα μπορείς και νικά στην επίρρεια του περιβάλλοντος. Δεν ξεχνάς, ενσωματώνεις το δικό σου. Οπότε οι άνθρωποι τι κάνουν, αυτοί που δεν ασχολούνται με τη μύηση, έχουν μηχανικό αυτό το πράγμα.
κάτι θέλουν να βγάλουν το φόβο, μπαίνουν στον εαυτό τους από μόνοι τους. Πετάγονται, ποντάγονται και κάνουν ασυνείδητους, μηχανικούς οραματισμούς οι περισσότεροι και ζουν στον κόσμο τους. Έτσι λοιπόν αυτό τι επιφέρει, και την πραγματικότητα να μην βλέπουν να κοιμούνται και να είναι στον κόσμο τους τελείως, και αυτό να τους βοηθάει να αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα. Το τρίτο επίπεδο λοιπόν που λέτε είναι μόλις αυτός ο άνθρωπος αρχίζει και πάει κοντά στα παράθυρα. Και εκείνη την ώρα που πηγαίνει κοντά στα παράθυρα, έχει βρει λοιπόν τον κόλπο μέσω του δρόμου να ανοίγει μερικά παράθυρα και κάθε φορά έξω, επειδή είναι νύχτα, να πετάγεται μια στραφή. Ξυσπαμ! Και ξαφνικά το σπίτι να φωτίζεται. Οπ! Και εκεί να παίρνει μια αίσθηση πως είναι το σπίτι και μετά σκοτάδι. Μόνο με το κεράκι του. Αυτό λέγεται έμπνευση. Εκεί την ώρα τους βλέπετε πιο πολύ, μέχρι εκεί φτάνουν με τον κόσμο της έμπνευσης. Μπνέονται. Παπ! Μικρά λαμπάκια στο μυαλό. Τσακ! Συνειδητοποιήσεις μικρούλες. Παρ' όλα αυτά το σκοτάδι ξανάρχεται. Το σκοτάδι ξανάρχεται. Περιμένεις πότε θα κάνει αστραπή απ' έξω, γιατί είσαι ακόμα στη νύχτα. Και τέταρτος δρόμος μετά είναι η δυσφώτιση. Ξημερώνει έξω και τα παράθυρα είναι ανοιχτά. Και βλέπεις συνέχεια το τι γίνεται. Και οπότε καταλαβαίνεις μετά ότι βάζεις τι, δεν βάζεις διαχωρισμό και βάζεις τζαμαρία. Και βλέπεις όλο το σπίτι ότι είναι τζαμαρία τελικά. Και συνόμιζε ότι ήταν τύχη, γιατί φοβόσουν και ήσουν ακριμένος. Γιατί ακούγεις την βροχή, τη νύχτα και τους κεραυνούς. Οπότε φίλοι μου, καταλαβαίνετε ότι όταν κάποιος δεν φτάσει να έχει μονίμως ένα συγκεκριμένο φως και να βλέπει παντού και κάθε τι διαφορετικότητα, τότε έρχεται εκείνη η ώρα που μπορείς και εντάσσεις μέσα σου όλες αυτές τις πληροφορίες, τα modes που σας είπα. Από το πρώτο, την εγρήγορση, στην εξωτερική πραγματικότητα, μέχρι το τελευταίο, την διέστηση. Και έτσι ενώνεις το κέντρο με την περιφέρεια. Τότε παίρνεις τη φώτιση. Τότε μπορείς να συλλαμβάνεις τα πράγματα. Τότε βλέπεις διαφορετικότητα και μαζί το ίδιο. Τότε βλέπεις το Θεό. Τότε βγαίνεις έξω από το χρόνο. Τότε βλέπεις το άχνο. Τότε πας στην πέμπτη διάσταση συνειδησιακά. Τότε κατεβαίνεις στην δεύτερη και στην πρώτη. Όταν λοιπόν εμείς στραβοκαταλαβαίνουμε τα πράγματα και οι ασκήσεις που κάνουμε είναι δύο λαλού και τρεις χορεύουν, μόνο και μόνο για να πίνουμε τα φαινομενικά έτσι τα ναρκωτικά μας, λέτε ποτέ να σας έρθει χωρίς την ανάλογη πρακτική? Κοιτάξτε λοιπόν φίλοι μου, να γίνουμε συνειδητοί, ειλικρινείς και να μην ψάχνουμε έτσι το εύκολο, το γρήγορο και τη διαβολή. Είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα που σας λέω, γιατί όσο πλησιάζει ο καιρός, τόσο βλέπετε την αδυναμία σε ορισμένα πράγματα, έτσι, να μπορείτε να συλλάβετε συγκεκριμένα πράγματα. Βλέπετε το μπέρδεμα ότι γίνεται ακόμα πιο μεγάλο. Πρέπει να ξεμπερδέψετε τα πράγματα, να πάρετε μια συγκεκριμένη θέση, να σταθεροποιηθεί η δόνηση για να πετύχουμε αυτή την αλλαγή που όλοι προσμονούμε και ελπίζουμε. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Όποιος θέλει κάποιο θέμα, κάποια ερώτηση, μπορεί να τη γράψει. Και με τη βοήθεια του μαγικού αυτού που έχω συνδεδεμένο εδώ με τη μυστική κυκλοπαίδεια, θα σας λέω τα πράγματα. Κάνω και έτσι, κλείνω και τα μάτια, λέω, μου μιλάει ο Τέσλα, ξέρω εγώ, το φάντασμα. Λοιπόν, κοιτάξτε λοιπόν να είμαστε σωστά στην αφυπνισμένη γνώση που έρχεται τη σωστή και όχι στην άλλη, τη μηχανική, θα λέγαμε, γνώση, τη φαντασιόπληκτη, που φέρνει τα αποτελέσματα που βλέπουμε στον κόσμο. Λοιπόν, λέει Σουλτάν Ακόζη, ποιος είναι ο σωστός διαλογισμός, πώς θα καταλάβουμε στον διαλογισμό αλλά και στην εγρήγορση ότι ο παρατηρητής δεν είναι το εγώ αλλά η συνείδηση? Λοιπόν, κάθε φορά εμείς που λειτουργούμε μέσω από τα εγώ, τι κάνουμε, πρέπει να μάθουμε την διαδικασία. Όταν κάτι δεν το έχεις γνωρίσει, δεν μπορείς να καταλάβεις ποτέ πότε είσαι απ' έξω. Όταν είσαι στην Ελλάδα λοιπόν και σου λέω πήγαινε στην Αλβανία, τι είπαμε, πρέπει να πας στα σύνορα. Όταν σου πω πήγαινε στην Αφρική, πρέπει να πας στα σύνορα. Κάθε εγώ, κάθε πρόγραμμα μέσα μας, γιατί το εγώ είναι όλος εαυτός μας, έτσι, και έρχεται μόνο με την κατάσταση να βγούμε έξω από το χωροχρόνο, η συνειδητότητα εντετικειμενική, πρέπει να καταλάβουμε τι είναι ο χωροχρόνος, για να καταλάβουμε τι είναι απ' έξω. Οπότε στην πραγματικότητα τι κάνουμε, μαθαίνουμε, εκφράζονται οι δαίμονες σαν δρόμοι και ακολουθούμε τους δρόμους από την αρχή μέχρι το τέλος. Και μέσα φτιάχνουμε το GPS, το χάρτη μας. Οπότε κάθε εγώ είναι ένας δρόμος. Άλλος πάει στον κρεμό, άλλος πάει εκεί, άλλος πάει εκεί. Ένα λόγο στο πόσο εμείς συνειδητά θέλουμε να πάμε κάπου, το χρησιμοποιούμε. Όταν εμείς όμως είμαστε κάτω από την έννοια
των δαιμόνων, τι είμαστε, σαν τον ηθοποιό που εκείνη την ώρα είναι ταυτισμένος με τον ρόλο. Δεν θυμάται ότι είναι ηθοποιός. Οπότε ζει εγκλωβισμένος μέσα εκεί. Κάποτε όμως θα λήξει η παράσταση. Οπότε μπορούμε να περιμένουμε να λήξει η παράσταση μόλις πεθάνουμε και ανεβούμε ψυχικά, συσσαγωγικά, ή μόλις παρατηρούμε τον εαυτό μας και βλέπουμε πότε τελειώνει το ένα είδος ενέργειας και με παραπάνω συνείδηση πάλι την επανάληψη και την επανάληψη, μέχρι που το πιάνουμε, το πιάνουμε, το πιάνουμε και το πιάνουμε από την αρχή του που μας συμβαίνει μέσα μας και βρίσκουμε ότι ανήκει στο εγώ, στις πεποιθήσεις, σε όλες τις εσωτερικές μηχανικές καταστάσεις που εμείς όμως δεν αντιλαμβανόμαστε στο συνειδητό μας. Οπότε μόλις καταλάβεις κάτι σε όλη τη διαδικασία του και όπως λένε στη γνωστική εκεί κίνηση, να περάσεις στα 49 επίπεδα του νου σου. Δηλαδή τι, από το αντικειμενικό στο υποκειμενικό έχει 7 επίπεδα, όπως είναι 7 τσάκρα σας. Και αυτά έχουν 7 υποεπίπεδα. Οπότε 7-7-49. Μόλις πας από την περιφέρεια στο κέντρο που, λοιπόν, που σας λέω, το κάθε τι σενάριο, δαίμονα, το ορίεστε, δείτε από πού βγαίνει μέχρι πώς πάει, είναι σαν να πηγαίνεις στον δρόμο πίσω. Και μόλις έχεις πάλι τα μπελάκια σου το δρόμο και λες τώρα τον ξέρω από τον δρόμο. Και στο πρώτο στενό και στο δεύτερο και στο τρίτο και στο τέταρτο και στο πέμπτο. Από εδώ ξεκινάει, από εδώ καταλήγει. Τότε είσαι απ' έξω. Και έτσι λίγο λίγο η διαδικασία μάθησης του ανθρώπινου οργανισμού, λίγο λίγο μέσω των δαιμόνων, φτιάχνει τους ευδαίμονες σιγά σιγά. Λοιπόν, όσον αφορά το σωστό διαλογισμό, δεν έχει καμία σχέση με τον αραματισμό και όλα αυτά τα πράγματα που λένε σε blinds, nirvana και το λένε με τέτοιο τρόπο το ενδουιστικό. Οι περισσότεροι το κάνουν για να φύγουν από την πραγματικότητα. Σας έχω πει πολλές φορές ο διαλογισμός είναι ο λογισμός του Δία. Τι δηλαδή, ο κρυφός μηχανισμός που χρειάζεται να χαλαρώσεις, να βγεις απ' έξω, να κάνεις αναδρομή, να κάνεις όλα αυτά τα προκαταρτικά για να μπεις στην έννοια του διαλογισμού. Εσείς νομίζετε τώρα που σας μιλάω, δεν είναι διαλογιστικά αυτά που κάνω. Πρέπει να κάτσω, να κάνω έτσι, τα χέρια μου έτσι, να μου έρθει ενέργεια από τη γη και από πάνω και από κάτω, να ενώσω την καρδιά μου, να γίνω γιόγκι, να ανέβω, να κατέβω, να κάνω και οραματισμούς ότι πηγαίνω στα τέτοια, όλα καλά, ναι. Αλλά καταλαβαίνω το αόρατο. Ε, βλέπετε, έχει πολλά επίπεδα. Αλλά ο Δία λογισμός, ελληνικά το λέει η λέξη, ο λογισμός του Δία. Δία είναι ο εθερικός μασμός. Όταν καταλάβετε πώς λειτουργούν τα εθερικά, έτσι, θα δείτε γιατί τα εθερικά φτιάχνουν τα φυσικά. Οπότε, άλλο ένα κομμάτι που ξεκαθαρίζουμε και το έχουμε πολλές φορές. Ήρθε η ώρα, όποιος είναι ειλικρινής, να ακούει την αλήθεια. Τώρα, πολλοί άνθρωποι που έχουν στραβοκαταλάβει τα πράγματα και έχουν στηριχτεί εκεί, άλλοι βγάζουν λεφτά, άλλοι έχουν το πρόσωπο εκείνο, την εικόνα του φτιαγμένη, σωτήρες του κόσμου, ξέρετε τώρα. Η κλίκα. Αυτή η κλίκα τώρα λοιπόν, άμα πας και τους κάνεις και τους πεις αυτά τα πράγματα, έτσι, και αρχίζεις και τους παπαπαπ τους κόβεις, τι θα νιώσουν, θα νιώσουν άσχημα. Γιατί? Όχι ότι δεν ξέρουν παραπάνω από εσάς, αλλά γιατί είναι φτάσει στο επίπεδο πραγματικότητα που πρέπει να είναι κάποιος δάσκαλος. Αυτό είναι. Μόνο αυτό. Όλοι μπορούν να σας βοηθήσουν. Ο καθένας μπορεί να σας βοηθήσει. Ο κλέβης σας μάθει να κλέβεται. Ο άλλος σας μάθει οτιδήποτε ξέρει. Έτσι δεν είναι? Αλλά όταν είναι με την έννοια του δασκάλου, θα πρέπει να είστε σε ένα σημείο ολοκλήρωσης. Έτσι δεν είναι? Ε, πότε θα το δεχτούμε αυτό? Γιατί αφήνουμε συνειδητά το εγώ μας να μας παρακινεί? Και όταν μας παρακινεί το εγώ και έχουμε υπερβάλλοντα ζήλιο, όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Οκ. Λοιπόν, κάτσε να πάρουμε από την αρχή, γιατί εδώ έχετε γράψει κι άλλα. Να βλέπω και το Στέλιο. Λέει ο Στέλιος, μα η αποτάψη από το μυαλό δεν γίνεται μέσω του βιώματος των αισθήσεων, λέει. Η αποτάψη από το μυαλό, όχι, δεν γίνεται μέσω του βιώματος των αισθήσεων. Αυτό το μυαλό προκαλεί τις αισθήσεις. Προτού το μυαλό τα κρίνει, λέει, έξω από το δίπολο. Υπάρχουν πολλά πράγματα όταν λέμε αποτάφτιση, γιατί κάθε φορά όταν λέμε αποτάφτιση τι συνειδητοποιούμε? Ότι εμείς εκείνη την ώρα δεν είμαστε υπό την επίρρεια, υπό το συντονισμό κάθε φορά που λέμε αποτάφτιση. Όπως λέμε γοητεία. Λες απογοητεύτηκα, έφυγε γοητεία. Φυσικά η πλήρης αποτάφτιση είναι να φύγουμε από το δίπολο. Αλλά τι σας είπα, επειδή η ερώτηση είναι λίγο μπερδεμένη που λες, μα η αποτάψη από το μυαλό δεν γίνεται μέσω του βιώματος, εμείς διαχωρίζουμε το μυαλό, διαχωρίζουμε το νου, διαχωρίζουμε το εγώ. Πρέπει να καταλάβετε, παιδιά, ότι η σωστή κατάσταση των σκελετών, των ορισμών μέσα σας θα σας βοηθήσει να συνειδητοποιείτε καλύτερα τα πράγματα. Οπότε, αν εσύ για το μυαλό, με τον εγκέφαλο, με το τέτσι, έχουμε διαφορετικό ορισμό, γι' αυτό μπορεί να μην καταλαβαινόμαστε και τι λέμε. Άλλο ο νους, άλλο θα λέγαμε οι πεποιθήσεις που έχεις μέσα. Άλλο ο χειριστής του υπολογιστή.
Είναι πραγματικά ορισμένα πράγματα. Ο νους δεν φταίει σε τίποτα. Είναι εφαρμογές καμιά φορά που μπαίνουν μέσα. Είναι αυτός ο χειριστής μέσα. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να διαχωρίσετε στον εαυτό σας, να καταλάβετε το ένα με το άλλο. Μπορεί να λειτουργούν όλα μαζί και να φαίνεται τόσο ένα αποτέλεσμα ένα, αλλά πρέπει να συλλάβουμε τον διαχωρισμό των κομματιών μας πριν τα ξαναενώσουμε. Γιατί αν δεν τα διαχωρίζουμε, πώς θα μπούμε πιο συνειδητά να τα διορθώσουμε αυτό που πάει στραβά. Ακόμα και φαγητό να φτιάξετε, όταν δεν βγει καλά, τι κάνετε? Κοιτάτε κάθε φορά τι συστατικό, σε τι ποσότητα το βάλατε. Έτσι ακριβώς μέσα μας. Πρέπει να κοιτάξουμε κάθε φορά τι συστατικό, σε τι ποσότητα το βάζουμε. Και αλλιώς δεν γίνεται. Άρα τι πρέπει, να μπούμε στον εαυτό μας, να το διασπάσουμε και μετά λίγο να δούμε. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να αποταυτιστούμε με ποια έννοια, να καταλάβουμε τα μέρη του εαυτού μας. Και τότε μπορούμε ξεχωριστά το καθένα να το δούμε λειτουργικά, το πώς λειτουργεί, να δούμε αν κάνει τη δουλειά του. Όπως κάνει ο μηχανικός, λέει η τρόμπα λειτουργεί καλά, η αγγλία λειτουργεί καλά, η μηχανή εκεί, το αυτό εκεί, ένα-ένα τα κοιτάει. Έτσι κι εμείς. Λοιπόν, και η αποταύτιση έχει πολλά επίπεδα, όπως σας είπα. Όσο αποταυτίζεσαι, τόσο βγαίνεις απ' έξω. Έτσι δεν είναι? Παραδείγματος χάρη, δεν γίνεται να φύγεις από το δίπολο αν δεν έχεις μάθει και τους δύο πόλους. Οπότε είσαι σίγουροι ότι μάθατε και τους δύο πόλους. Και όταν λέω μαθαίνετε και τους δύο πόλους, τι σημαίνει κάθε φορά? Ότι από κάθε σενάριο, μόλις μάθεις και τους δύο πόλους του, ξέρεις τον τύπο. Και αυτός ο τύπος μετά πηγαίνει για κάθε είδους σενάριο. Αυτό είναι σημαντικό, αλλιώς δεν το μάθατε. Λέτε ότι το μάθατε. Λέει πιο κάτω, οι δονήσεις δηλαδή συλλαμβάνονται από τις αισθήσεις στο τώρα και η πράξη της αποτάπτυσης δίνει και ακαριαία διάβγεια. Στην πραγματικότητα, τι είπαμε, αυτός λοιπόν που είναι στις αισθήσεις στο τώρα, η διάβγεια από μέσα, όταν εμείς τι γίνεται, γίνουμε ενδιάμεση, medium ας το πούμε έτσι. Τι κάνουμε, γινόμαστε διάμεση, όταν το εγώ μπαίνει στη μέση. Δυστυχώς τα φίλτρα που χρησιμοποιεί δεν αφήνει να ενωθεί το ανώτερο με το εξωτερικό, ο εσωτερικός εαυτός με το περιβάλλον. Γιατί είναι ορθωμένο το εγώ μπροστά. Το εγώ σαν εγώ δεν είναι κακό. Όλοι να έχουμε μια ατομικότητα. Δυστυχώς σας έχω ξαναπεί, όπως είπα και στο τελευταίο ηχητικό, μπορείτε να το πάρετε, που μιλάω για το πώς δημιουργήθηκαν οι ασθένειες, μιλάω για την ψυχική, εγωική ασθένεια, πώς έχει δημιουργηθεί. Και έχει δημιουργηθεί λόγω του βιώματος, των εσαρκώσεων, των ψυχών πάνω στη γη και της λουσιφεριανής ενέργειας. Είναι ένα είδος μόλυνσης, εγωπάθειας, ληστικής που έχει πάθει το εγώ των ανθρώπων και υπερλειτουργεί, παίρνοντας παραπάνω, θα λέγαμε, ευθύνες από ό,τι στην πραγματικότητα έχει φτιαχτεί να κάνει. Και έτσι τι γίνεται, το εγώ μας καταστρέφει γιατί δεν ξέρει τον τρόπο. Νομίζει ότι είναι ο ολικός εαυτός. Νομίζει ότι είναι ο άνετος εαυτός. Νομίζει ότι τα ξέρει όλα. Οπότε βλέπετε, αυτό μπαίνει μπροστά και δεν σας επιτρέπει να δείτε τη μηχανική. Γιατί εκεί στηρίζεται. Κάποιος που κάνει τη λαδιά πρέπει να κρύβεται. Γιατί αν η λαδιά τα φανερεί θα το βλέπατε όλοι. Εντάξει, έτσι πάντα στο μυαλό σας. Ξέρετε, είναι δύσκολο να το εξηγήσεις, αλλά είναι στην πραγματικότητα και τόσο εύκολο να το δείτε στην πραγματικότητα. Γιατί, παραδείγματος χάρη, ας πούμε ότι είσαι κομμωτής και έχεις πάρει την εμπειρία. Έτσι, εκείνη τώρα που θα κάνεις κόμωση και το μυαλό στον εδώ, δεν ακόμπεις το μυαλό ταυτή, αλλά και από την άλλη θα έχεις και την εμπειρία ολόκληρη μέσα σου, να θυμάσαι τι ξέρεις και τι κάνεις. Άρα υπάρχει μία μνήμη που έρχεται από το εσωτερικό μας και όταν τη μάθουμε και την κουβαλάμε μαζί σαν τη χελώνα το σπίτι, θα λέγαμε, ποτέ δεν φεύγει. Αυτό τι γίνεται όμως, πρέπει να είσαι συνδεδεμένοι. Όπως εσύ έχεις μια κάρτα και είσαι συνδεδεμένος στο πιστωτικό σου λογαριασμό και μπορείς να πας στιγμή να πληρώσεις, αντί να τρέχεις να σηκώνεις λεφτά και να ξαναπηγαίνεις, έτσι ακριβώς είναι γι' αυτό. Μόλις φτάνουμε σε αυτό το επίπεδο, πάντα μας ακολουθεί η μνήμη. Και όταν εμείς τη μνήμη την έχουμε βάλει μέσα μας σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αποθηκευτεί στα πιο βασικά και λεπτοφυή πράγματά μας, σαν φως καθαρό δηλαδή, πάγιες, σταθερές φωτός, κύματα φωτός, ψυχικά κύματα φωτός, τότε τη διατηρούμε και στην άλλη εσάρκωση. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Τη διατηρούμε και στην άλλη εσάρκωση. Άρα ό,τι δεν έχουμε πάει στο κέντρο μας και το έχουμε μάθει μόνο ένα, δύο, τρία στην άλλη εσάρκωση, δεν το έχουμε μαζί. Γι' αυτό τα ταλέντα είναι εκείνα που έρχονται από την προηγούμενη εσάρκωση, γιατί τα έχουμε φτάσει εκείνο το σημείο να έχουν μπει μέσα μας και αποθηκευτεί σαν ακασικά αρχεία συγκεκριμένης ποιότητας φωτός. Τα άλλα μένουν στη γη, μένουν στα εγώ, μένουν εδώ πέρα.
Okay. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Λέει ο Σπύρος, τα μάτια πιστεύεις ότι όσον αφορά την εσάρκωσή μας στη γη υπάρχει κάποιο ταβάνι στη φώτιση, παραδείγματος χάρη στη χριστική συνείδηση, ή μπορεί να είναι άπειρη? Στο σύμπαν τα πάντα είναι άπειρα. Το ταβάνι που λες δεν ταβάνι, είναι μαξιλαράκι. Τώρα μόλις ανέλησα γιατί. Γιατί όταν φτάσεις στη χριστική συνείδηση και ανοίξεις ορισμένα, θα λέγαμε, τσάκρα παραπάνω από ότι στην πραγματικότητα όχι ο κοινός άνθρωπος, σου έρχεται μια έννοια και η συνειδητότητά σου ανάμεσα πνεύμα ύλης, κουνταλίνη δηλαδή, φτάνει σε τέτοιο σημείο ώστε να πάρεις τις εμπειρίες σου, αυτές που να παίξεις τώρα το μάθημά σου, σας είπα, σε τέτοιο βαθμό ώστε σε εκείνο το βαθμό μέσα να αποτυπωθούν στην ψυχή. Οπότε θα αρχίσεις πρακτικά να κάνεις την ψυχή σου αποτέλεσμα στην επόμενη εσάρκωση. Κάθε φορά θα λέγαμε, κάνουμε αποτέλεσμα, ερχόμαστε με τα αποτελέσματα της περασμένης μας ψυχικής μας αποτύπωσης. Όταν εμείς κάθε φορά λοιπόν γεννιόμαστε με ορισμένα προνόμια ή υβρίδια ή το ένα ή το άλλο, δεν τίποτα άλλο παρά συγκεκριμένες αποτυπώσεις που έχουν μπει ακόμα πιο βαθιά. Okay. Και δεν σβήνονται από το σκληρό δίσκο. Καταλαβαίνεις, γίνεται ένα φορμάτ από πάνω όταν ξαναρχόμαστε και δεν θυμόμαστε τίποτα, αλλά πιο βαθιά είναι γραμμένα. Έτσι λοιπόν φίλοι μου και εμάς, όσο εμείς ζούμε έντονα και κάνουμε κατάκαρδα τα παίρνουμε τα πράγματα, όχι με την έννοια την αρνητική και μας σκοτώσουνε, με την έννοια της μετατροπής ενέργειας και θα φτάσουμε σε ένα κατάσταση να δούμε το Θεό, το φως, το καθαρό, το αντικειμενικό μέσα σε όλο το διαχωρισμό, όπου έχουμε καταφέρει και το κάνουμε, μέσα μας μένει στην ψυχική μας δύναμη. Okay. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά που σας λέω. Μπορεί να μαθαίνετε έτσι μια γνώση λίγο πιο εσωτερική, αλλά τι σας είπα, αν δεν μάθετε αυτά τα πράγματα, την πρακτική σκέψη, την άσκηση, τη συνειδητή και το πώς πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες εργασίες, δεν πάει να τα ακούτε, δεν θα καταφέρετε τίποτα. Να τα ξέρετε, σας είπα. Πρακτικά δεν μπορείτε να τα νιώσετε όμως. Αυτή είναι η διαφορά, το να ξέρεις να βάλεις μέσα σου και να αυτοπαρατηρήσεις σωστά. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι διαλέγουν ένα καθοδηγητή που έχουν εμπιστοσύνη, αλλά μπορεί μετά να κολλήσουν εκεί πέρα. Άλλοι φέρνουν μόνοι τους, καθυστερούν λίγο, αλλά δεν έχουν την έννοια του κολλήματος. Μετά αυτά τα δύο φεύγουν και έρχεται η εμπιστοσύνη, έτσι, και η όρεξη μαζί και το κάθε τι είναι για σένα, ένας δάσκαλος. Αλλά πρέπει να φτάσεις στο τρίτο επίπεδο. Αν πας από το πρώτο να τα κάνεις όλα δάσκαλο, χάθηκες, τρελάθηκες. Δεν βλέπετε. Πάνε από το πρώτο πράγμα να πηδήξουν ορισμένα βήματα, τα κάνουν όλα δάσκαλοι. Και ακόμα δεν ξέρουν μόνοι τους να το παρατηρηθούν. Γιατί δεν μπορούν ακόμα. Βλέπετε λοιπόν, όλα αυτά φταίει το εγώ, η εγωπάθεια, το πνευματικό εγώ που γουστάρει να τα κάνει γρήγορα και ότι αξίζει και τόσο καιρό ναι και ναι και ναι και ναι και πούντο αφού ναι. Κατάλαβες, να βρω ένα πιο κάτω που να μην ξέρει και να το πασπαλίζω με οτιδήποτε ξέρω να το παίζει ο Θεός, εντάξει, αυτό το κάνουν όλοι. Το θέμα είναι πρακτικά να αντιλαμβάνεσαι τη ζωή και να δίνεις ερμηνείες. Ερμηνείες, αυτά που ζούμε. Όχι για σένα, για τον άλλον, για όλους. Να κάθεσαι να μιλάς με λόγια που και σε 100 χρόνια θα υπάρχουν. Γιατί? Γιατί βασίζονται πάνω στην αρμονία. Και να τα βγάζεις εσύ, να τα νιώθεις συνειδησιακά. Όχι να κάθεσαι να διαβάζεις και να παπαγαλίζεις. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν. Πράξεις πώς κάνουμε, όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να το κάνουμε λίγο πολύ. Μιλώ για την απλή καθημερινότητα. Η απλή καθημερινότητα δεν είναι τόσο απλή όσο νομίζεις. Η απλή καθημερινότητα είναι η συχνότητα των πράξεων. Γι' αυτό και ο Χριστός κάθε φορά, κάθε μέρα κάνει απλά το έργο της. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Γιατί η απλή καθημερινότητα οδηγεί σε μεγάλες δυστυχίες, αν δεν προσέχεις λεπτομέρειες. Οπότε αυτό είναι η πράξη. Συνείδηση γρήγορη στο τώρα. Έτσι, όχι μόνο εμείς ότι κάνουμε όποιες ώρες θέλουμε και όποτε μπορούμε. Πρέπει όλος να ξεκινήσεις να φτιάχνεις αναστιγμή. Και οι περισσότεροι κοιμούνται στιγμή. Άρα πώς θα το κάνουν? Γίνεται? Άμα κοιμάται ο άλλος. Δεν γίνεται. Άρα έλκουμε συγκεκριμένες καταστάσεις να μας τρομάζει, να μας φοβίζει, να μας νιώθουμε για να γιονόμαστε, να ξαναρχόμαστε στιγμή, να λέμε ό,τι γίνεται, πώς θα πάρω πληροφορία. Αλλά οι περισσότεροι σας είπαν στον κόσμο τους. Έτσι τι γίνεται? Αναιρούμε λοιπόν τις καταστάσεις της καθημερινότητας, γυρίζουμε την πλάτη, μας αρέσει, ρίχνουμε την αξία, πάω να φύγω από εδώ, έχουμε γεννημένοι για άλλο πλανήτη, δεν αντέχω εδώ, είναι δυνατόν να είμαι εδώ, ή κάτι τέτοια πράγματα, ο καθένας ό,τι θέλει.
Άλλος δεν θέλει το σώμα, του θέλει να τα αλλάξει. Άλλος θέλει το ένα, άλλος θέλει το άλλο. Λέει πήγε η ψυχή μου σε λάθος σώμα. Έχει τα σώματα εκεί, μπερδεύτηκε, σκαλοπάτησε και μπήκε σε άλλο κατά λάθος. Τσουπ και έγινε λάθος μωρέ. Εγώ πρέπει να πω σε άλλο σώμα. Δηλαδή, ό,τι να είναι πραγματικά. Αν δεν είχαμε αυτή την θεία υπομονή μέσα μας, κατανόηση και αγάπη, γιατί να βλέπουμε το φως του αλληνού, δεν θα είχαμε τρελαθεί. Δεν γίνεται αυτό. Θα πηδήξει από καμία παραλογή. Ο ορισμός της παραλογίας για ανθρωπότητα με αυτά που ακούμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε. Δεν φταίνει αυτή, αλλά φανταστείτε εμείς που τα ακούμε, πώς νιώθουμε. Δηλαδή, okay, οτίτιδες. Όταν είσαι παρόστο τώρα, και αυτό είναι ένας μικρός διαλογισμός. Το ξεκινήσαμε και είπαμε τη διαφορά του διαλογισμού από το να είσαι απλά ένας παρόν στο τώρα. Έτσι. Λέει λοιπόν ο Θοδωρής, στα μάτια όταν έχουμε μια γραμμική γνώση που συλλάμβαμε το τελευταίο διάστημα, είναι καλό να το μεταφέρουμε με τον τρόπο μας σε φίλους μας για το ανώτερο καλό τους. Ξέρεις το ανώτερο καλό τους? Για να ξέρουμε το ανώτερο καλό τους, πρέπει να έχουμε δει το αντικειμενικό και πόσο πρίσμα διαφορετικότητας ο άλλος απέχει από το δικό του κέντρο. Όταν εμείς δεν ξέρουμε το κέντρο του και δεν ξέρουμε πώς, τι χρειάζεται για να εκπαιδευτεί και δεν ξέρουμε πόσο απόκληση έχει από το κέντρο του, πώς θα γίνει? Όταν εμείς έχουμε μέσα μας το εγώ, έτσι, παλεύουμε να σώσουμε τον άλλο. Πώς? Ξέρουμε τον τρόπο, είσαι σίγουρος ότι τον ξέρεις τον τρόπο? Εσύ μπορεί να είσαι στο στάδιο του κόκκινου χρώματος. Θα βλέπεις λοιπόν αποχρώσεις του κόκκινου. Και θα λες από το ένα κόκκινο πήγαινε στο πιο βαθύ κόκκινο και μετά στο πιο ανοιχτό κόκκινο. Γιατί μέχρι εκεί ξέρεις να βοηθήσεις. Έτσι. Αυτό λοιπόν πρέπει να ξέρεις τι είναι. Ότι εφόσον εσένα ναι, σε χαροποιεί, δεν πάει να πει ότι χαροποιείς τον άλλον. Δεν πάει να πει ότι ο άλλος είναι στην ίδια εξελικτική πορεία. Εσύ μπορείς να είσαι αυτό που είσαι και με το παράδειγμά σου τα εκπέμψεις. Και όπως είναι ο ήλιος και εκπέμπει, άλλος κάτι καίγεται. Άλλος τον χαίρεται και μαυρίζει. Και άλλος πηγαίνει στη σκιά για να δροσιστεί. Άρα εσύ πρέπει να είσαι αυτός που είσαι και οποιοδήποτε θέλει και έχει τον ενθουσιασμό, χωρίς πίεση, να αφήσεις να συγχρονιστούν οι δύο ενέργειες. Άρα δεν υπάρχει καλό κακό, υπάρχει ο συγχρονισμός. Βλέπεις πολλές φορές ένας πάει και λέει στον άλλον πράγματα για το καλό του και το στέλνει στο διάολο. Κοίτα μερικές μαμάδες τι κάνουνε, κοίτα μερικοί φίλοι που δεν ξέρουνε. Από καλή πρόθεση λένε έχουν στρωθεί όλα τα μονοπάτια προς την κόλαση. Άρα οι συγχρονισμοί είναι τέτοιοι, είμαστε τέτοιο περίπλοκο όλ που μην ψάχνετε να καταλάβετε το μάθημα. Σας έχω πει ποιο είναι το μάθημα και ποιο είναι το μάθημα. Σαν να πηγαίνετε τρίτη και να λέτε ποια είναι η ύλη, ποια είναι η ύλη. Ρε φίλε, βγάλ την άκρη να την καταλάβεις. Αυτό που πρέπει να κάνεις τι είναι, διάβαζε, κάνε ασκήσεις, χρησιμοποίησε την ύλη. Όποια ύλη και αν μαθαίνεις. Okay. Οπότε το να μοιράζεσαι πράγματα είναι ωραία. Να μην πιέζεις και να δέχεσαι την κάθε αντίδραση του καθένα σαν τον δικό του δρόμο. Το καταλαβαίνεις αυτό? Λοιπόν, τα θέματα εννοείται για πνευματικά και όχι συνωμοσιολογικά. Δεν παίζει ρόλο. Γιατί αυτό που λες είναι πνευματικό, εκείνη την ώρα μπορεί να διαταράξει το αλληλού το μυαλό και να τον τρελάνεις. Και επειδή είναι πνευματικό, εσύ το κρίνεις ότι είναι πνευματικό. Ο άλλος μπορεί με το υλικό να φέρει παραπάνω κατάσταση πνευματική μέσα του, γιατί του εξηγείς κάτι στην ύλη και του κλείνεις μερικά κενά. Γι' αυτό σας λέω, μην βάζετε τον εαυτό στις καταστάσεις, κάτι που δεν μπορείτε ακόμα να το ξέρετε, να βάζετε τον εαυτό στην κατάκριση ή όχι. Ας είσαστε στις ειλικρινείς, ζήστε μέσα στο συγχρονισμό, αφού δεν ξέρετε ακόμα αυτά τα πράγματα, και μην βάζετε τον μυαλό να αναστατωθεί, κάνω καλό, κάνω κακό, κάνω το ένα, κάνω το άλλο. Κάνε τη σκέψη σου, διαλογήσου πάνω σε αυτά, ζήσε, μάθε και δες από τα αποτελέσματα. Θα πας πιο γρήγορα από το να μπαίνεις στο μόνο μονοπολικό είναι καλό, είναι κακό. Το καλό είναι στο χρόνο του και πάω ότι υπάρχει και υπάρχει αιτία, ακόμα και αν κάτι φαίνεται εδώ πέρα άσχημο. Το κακό είναι αυτό που λέμε δεν είναι στο χρόνο του. Δηλαδή τι, κάτι σου έρχεται και εσύ δεν μπορείς να το κάνεις μαθητεία. Οπότε το αφήνεις να γίνει καλό κάποτε. Το καταλαβαίνουμε τι λέω. Το καλό και το κακό ανήκει μόνο στη διαφορά τη χρονική. Λοιπόν, ο Βασίλης, στα μάτια αναβάθμιση γίνεται μόνο μέσω των εσαρκώσεων στο 3D ή συνεχίζει και μετά το θάνατο? Συνεχίζει και μετά το θάνατο. Συγκεκριμένες ποιότητες που έχεις και συστατικά μοριακού τύπου συνεχίζουν και μετά το θάνατο. Το μόριο έχει αυτή τη δυνατότητα. Να κρατάει συγκεκριμένες ιδιότητες. Ασχέτως αν μεταξύ τους δεν έχει τις ίδιες ενώσεις, έτσι όπως έχει στη φυσική κυταρική δομή το σώμα. Όμως συγκρατεί μερικές ιδιότητες. Σε αυτή τη μοριακή κατάσταση που πάμε, λοιπόν, που λέμε ο θάνατος βγαίνει, αυτά και περνάμε συγκεκριμένες καταστάσεις, τα λέγαμε, έτσι, όπου εκεί πέρα τι γίνεται, οικοδομείται, θα λέγαμε, όλο αυτό το πράγμα που θα μας έρθει στην επόμενη ενσάρκωση σαν ένα είδος παρακαταθήκης. Έτσι,
Από εκεί ξεκινάει και το κάρμα, όπως είχαμε πει, Βασίλη. Από εκεί ξεκινάει το κάρμα. Θέλω να καταλάβετε ότι η ψυχή, όταν λέμε κάρμα, έτσι, έχει την έννοια της ισορροπίας. Κάθε τι δυσαρμονικό, όταν ανεβαίνει στα ανώτερα ψυχικά επίπεδα, φαίνεται. Και όταν δεν μπορεί λοιπόν να ανέβει, είναι γιατί ακόμα κρατάει μια πολικότητα. Συγκεκριμένη ενέργεια, μονοπολική δηλαδή. Όταν ουδετεροποιείται, πάει ακόμα πιο ψηλά. Και λες, πω, πω, ανέβηκε, ξέρω εγώ, έτσι. Όταν λέμε τι ψυχή θα παραδώσει, το ένα τάλο, όλα είναι φυσική, όλα είναι χημεία, όλα είναι μηχανισμοί το ίδιο από πίσω. Δεν είναι κάτι δύσκολο να το καταλάβετε. Απλά πρέπει να μάθετε την ένωση όλων των μηχανισμών για να δείτε ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει. Οπότε, τι σας λέω καμιά φορά, όποτε έχετε ένα βρώμικο νερό, έτσι, θα γίνει βρώμικο σύννεφο. Θα πρέπει να το εξαγνίσετε να γίνει καθαρό σύννεφο. Γιατί ό,τι συστατικά ανεβαίνει στο σύννεφο, θα λες θα βρέξει χώμα. Γιατί πήγε σκόνη. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και σε εισαγωγικά με το πνεύμα μας. Πολλές φορές εμείς μερικά συστατικά, όταν τα έχουμε ιδιωτεροποιήσει, δεν διαλύονται και συγκρατούνται σαν νέφος. Και όταν αρχίζει και βρέχει, βρέχει χώμα. Αυτό το χώμα λοιπόν που βρέχει, τι είναι? Είναι εκείνη η ψυχή που είναι, θα λέγαμε, η μολυσμένη σε εισαγωγικά με τα συστατικά, έτσι, της σκόνης. Και λες βρέχει χώμα, δεν βγαίνει καθαρό το φως να έρθει. Οπότε εκείνη την ώρα έρχεται στην εσάρκωση ο άνθρωπος και τι, είναι μολυσμένος ήδη. Δεν είναι καθαρός. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να διαχωρίσουμε το καθαρό με το ακάθαρτο, ώστε να μείνει το χώμα κάτω και το νερό τα εξαφνίζεται χωρίς να κρατάει και να τραβάει το χώμα μαζί. Εντάξει, σου δώσα τη φυσική έννοια των πραγμάτων και τι συμβαίνει στην ψυχή μας, έτσι και ενεργειακά. Λοιπόν, λέει στα μάτια ευχαριστούμε, σαν να χαμήλωσε λίγο ο ήχος, ναι, όταν τραβιέμαι, έχουμε το μικρόφωνο εδώ πέρα, έτσι, όποτε τραβιέμαι πίσω μπορεί να μην το πιάνει καλά, Σπύρο. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, επειδή σήμερα δώσαμε πολλή πληροφορία, ελπίζω να μην κάγει το μυαλό σας, και ελπίζω να μην πονέσανε μερικά. Εγώ με αγάπη τα λέω για όλους, έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν και σήμερα, φίλοι μου, το βίντεο. Τα ηχητικά υπάρχουν στο προφίλ μου πάνω καρφιτσωμένα από τις διαλέξεις που κάνουμε. Θα βοηθήσουν. Όποιος θέλει μπορεί, εναντί, θα λέγαμε, αντιτίμου, μπορεί να πάρει τα ηχητικά. Είναι 2 ώρες διάλεξη το καθένα, πολλές πληροφορίες, ερωτήσεις και απαντήσεις. Θα σας πάρει 2-3 εβδομάδες, έτσι, τουλάχιστον να κάτσετε να γράψετε τη σημειώσεις σας και να κάνετε οτιδήποτε για το κάθε ηχητικό. Δεν είναι έτσι τόσο άψεσβήσε. Επίσης, έχω φτιάξει και ένα κύκλο συγκεκριμένων μαθημάτων. Okay, που είναι για να φτιάξετε μια τάξη και ισορροπία. Απλά, σωστά, πρακτικά πράγματα και ασκήσεις στην πρακτική ζωή μας. Γιατί αν δεν δέσουμε, θα λέγαμε, τους πρόποδες, δεν κρατιέται κορυφή πάνω μας, έτσι. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου και σήμερα, ευχαριστώ πολύ για τη συνδημιουργία, έτσι, θα το ανεβάσω στο κανάλι στο YouTube, όποιος θέλει μπορεί να συνειδητά να συνεργαστεί με παραπάνω τρόπο, παραδείγματος χάρη, να το κοινοποιήσει εκεί που νομίζει ο ίδιος, έτσι, ότι τον εκφράζει αυτό το πράγμα. Από μένα αυτά για σήμερα, ειρήνη σε όλους.